της περίοδου αυτής που λέγεται Τριώδιον και συγκεκριμένως μπροστά στην Κυριακή τη λεγόμενη της Κρίσεως κατά την Εκκλησία. Όσοι μεθα μαζί τις δύο προηγούμενες ομιλίες τουλάχιστον αυτής της περίοδου θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε αναφορικώς με τις δύο παραβολές και ας μου επιτρέψουν τη μία τη μικρή και την άλλη τη μεγάλη. Μεγάλη λέγω του ασώτου που κατά κάποιον τρόπο συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε τη διδασκαλία του Κυρίου μας αναφορικώς με τον τρόπο της σωτηρίας μας. Έπειτα από τις δύο αυτές παραβολές που ακούσαμε τότε, πλέον νομίζω ότι θα αισθάνεται πολύ καλά ο Κύριος να καθίσει να μας κρίνει πλέον. Δεν θα μπορούσε να μας κρίνει, δεν θα μπορούσε να μας ζητήσει ευθύνες, εάν δεν μας πληροφορούσε τι ζητάει από μας. Το έκανε αυτό. Πλήρως μάλιστα το έκανε. Διότι όπως είπα, και δεν είναι δικό μου, μόνο την παραβολή του ασώτου Ιού να μας έλεγε ή το αρκετή η διδασκαλία. Να μάθει ο άνθρωπος πώς ο Θεός τον έφτιαξε, ότι αυτός ευθύνεται που έφυγε, το τι έκανε ο Θεός, να επιστρέψει ο άνθρωπος, πώς τον περίμενε, πώς λαχταρά την επιστροφή του, ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποκατασταθεί και να εφαρμοστεί πλήρως εκείνο το οποίο λέμε κι εμείς εύρον καγώ δια της μετανοίας στην οδόν. Η Εκκλησία μετά τα δύο αυτά μεγάλα μαθήματα που έκανε δια των δύο αυτών παραβολών έρχεται τώρα και παρουσιάζει το Χριστό μας να κρίνει. Κάθεται επισήμως πλέον, όχι ανεπισήμως. Έρχεται εν πλήρη δόξη αυτού. Γι' αυτή την έλευσή του μας μίλησε την τελευταία στιγμή που αναλαμβάνεται που έφευγε. Όταν ο Κυριός μας, όπως γνωρίζουμε, ανελήφθη, που μας γράφει ο συγγραφέας των πράξεων, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, μας παρήγγειλε δια των λευκοφόρων εκείνων, αγγέλων προφανώς, ότι θα ξαναέρθει. Τα γράμματα που ελέγξαν εκεί και είναι γραμμένα στις πράξεις είναι «Τι εσύ κατεβλέποντες», με ανοιχτό το στόμα όπως θα λέγαμε, «άντρες αδελφοί, τι κοιτάζετε». Κοιτάζουμε αυτόν που έφυγε. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθυμών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, κατά τον ίδιον τρόπον ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενων αθυμών. Θα ξαναέρθει. Και ξέρετε, η υπόθεση της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και κατά συνέπεια και της κρίσεως, διότι δευτέρα παρουσία συνεπάγεται και κρίση, είναι το τελευταίο περιστατικό για να γίνει ολόκληρος ο κύκλος. Ένα κενό έχει μείνει τόσο δά. Προφητεύσει, συνελήφθη, εγεννήθη, εδέχθη όλα τα ανθρώπινα, εφήρμοσε τον νόμον, τον ανεβάσαμε στο σταυρό, εκατέβηκε στον τάφο, ανέστη, ανελήφθη, ένα υπολείπεται. Το και πάλι ερχόμενος, κρυμεζώντας και νεκρούς. Αυτό λοιπόν αναμνήσεται η Εκκλησία μας, θέλει υπόψη την ερχομένη Κυριακή. Είναι κάτι που δεν το θέλει ο άνθρωπος. Για αν του θέσω το ερώτημα να κάνει το σταυρό του, κάνοντας το σταυρό του σωστά, το ομολογεί αυτό. Δεν το ξέρει όμως. Όταν ο άνθρωπος, με απλά λόγια, σχηματίσει αυτό που πρέπει να σχηματίσει, διότι και με τα σχήματα ακόμη ομολογούμε την πίστη μας, και ξεκινήσει από εδώ και πει ο άναρχος Θεός έγινε κάποτε άνθρωπος στην κοιλία της Θεοτόκου και τώρα πού είναι, τώρα ανελήφθη και τι θα ξαναγίνει. Και πάλι ερχόμενος κρίνεζόντας και νεκρούς. Το ομολογεί ότι θα ξαναέρθει.
αλλά δεν το προσέχει, δεν το ξέρει. Πολλές φορές δεν το πιστεύει, μα και δεν θέλει να το πιστέψει. Όπως τελευταίως έχουμε αυτό το κοσμικό, του λες μια αλήθεια, μη μου το λες, μη μου το λες, δεν θέλει να το ακούσει. Και εντούτοις είναι αλήθεια. Ότι θα ζήσω μεν δεν είναι αλήθεια. Ότι θα ξαναέρθει ο Κύριος είναι αλήθεια. Και χαρά στον άνθρωπο που παίρνει μια θέση. Η Εκκλησία ανοίγει τα χαρτιά της και λέει, αγαπητά μου παιδιά, έτσι και έτσι έχει το θέμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να σου το πω, εσύ να πάρετε τη θέση. Δεν σας εκβιάζω. Χτυπώ την καμπάνα μου, έχω τις πόρτες ανοιχτές, από μία να μπαίνετε και από δύο να βγαίνετε. Μόνοι σας. Δεν σας εκβιάζω. Χαρά στους ανθρώπους όμως που με απλότητα καρδίας θα δεχθούν ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός και ότι κάποια μέρα θα βγουν στην επιφάνεια όλα. Και εκείνα που κρύψανε από τους γνωστούς μας, από τους αμέσως φίλους μας, από τους συγγενείς μας, από το πνευματικό μας ακόμη που κρύψαμε, μια μέρα θα βγούνε στην επιφάνεια, γυμνά και τετραχυλισμένα όλα. Πρώτης κρίσεως η Εκκλησία μας, η οποία διδάσκει ότι δεν είναι μόνο η στρατευμένη αλλά και η θριαμβεύουσα, κάνει ένα ψυχοσάββατο το Σάββατο. Παρουσιάζει όλον αυτόν τον κόσμο από Αδάμ, κατά οποιοδήποτε τρόπο έφυγε από τον κόσμο αυτόν, και τον παρουσιάζει επί Κυπρός, θα καθίσει ο Κυριός μας εις την κρίση, να τους κρίνει και αυτός και αυτούς επί οικός. Αθεαυτής η Εκκλησία σαν μια μοντέρα κάνει δικά της ψυχοσάββατα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αφήσει ανθρώπους πίσω, ή και αν έχουν αφήσει ανθρώπους πίσω δεν έχουν αφήσει πιστούς ανθρώπους πίσω, και κατά συνέπεια έχουν την ανάγκη θυσίας των μνημοσύνων, των ακολουθιών κλπ. Και σαν μια φιλόσοφος μητέρα κάνει πάντοτε τα δικά της μνημόσυνα στα παιδιά της αθεαυτής, όπως σε κάθε προσευχή παρουσιάζονται στο μέσον και υποθέσεις των διακινημένων. Τραβάτε μια Κυριακή στην Εκκλησία, θα ακούσετε να συζητούνται και υποθέσεις το πρωί των διακινημένων. Γι' αυτό βάζει την παραμονή ακριβώς και ομιλεί με το ψυχοσάββατο αυτό, υπενθυμίζοντας πάλι και εκεί μέσα στο σκεπτικό να το διαβάσει κανείς, ότι θα γίνει Ανάσταση κάποια μέρα, ότι θα γίνουμε όλοι, λέγει, της ιδίας ηλικίας και πολλά άλλα πράγματα χρήσιμα. Αλλά το κατανυκτικό λεγόμενο τριώδιο το βιβλίο λείπει από πολλά σπίτια, να μην πω από τα 90%, και εκείνα που υπάρχουν και εκείνα δεν διαβάζονται. Είναι απλώς να διακοσμούν τα ράφια της βιβλιοθήκης μας. Όμως, διά της Εκκλησίας έχει συμπληρώσει ο Χριστός μας και έχει αφήσει στον άνθρωπο, αν θέλει, να προσέξει, διότι δεν θα υπάρξει δικαιολογία αγνίας εν εκείνη την ημέρα, και κατεξοχήν σε εμάς που την καμπάνα του την ακούμε μέσα από την κοιλιά της μάνα μας ακόμη. Δεν θα υπάρξει δικαιολογία. Αυτό το οποίο θα λεφτεί την Κυριακή υπό σχέση με την κρίση είναι ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο που το έχει περισσώσει, όπως το ανέπτυξε εν πλάτη ο Χριστός μας, ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, στο 25ο κεφάλαιό του, από στίχος 31 και κατωτέρω, και είναι όχι παραβολή μόνον, αλλά και προφητεία, όσον τα άλλα δύο μέρη του Τριωδίου ήσανται παραβολές, τελών Φαρισαίου ασώτου. Αυτό είναι και παραβολή και προφητεία. Παραβολή μεν, διότι παρομοιάζει τους δικαίους με πρόβατα και τους μη δικαίους με ρήφια. Προφητεία δε, διότι όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Το πότε θα έρθει το ξέρει αυτός, δεν το ξέρω εγώ. Όταν έρθει. Προφητεύει ότι θα έρθει, μόνο δεν μας λέγει τον χρόνο. Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να μάθουν περί του χρόνου πότε θα έρθει. Καλύτερα που δεν το ξέρουν. Δύο πράγματα έχει κρύψει ο Κύριος μας από εμάς. Έχει κρύψει το πότε θα πάμε εμείς ή το πότε θα έρθει αυτός. Αυτά τα δύο τα έχει κρύψει. Για καλό δικό μας. Διότι εμείς αν ξέραμε την ώρα του θανάτου μας ή τον τρόπο του θανάτου μας, θα είχαμε πεθάνει πριν πεθάνουμε. Θυμόμαι μία κυρία, πήγαινε στον ιερέα και του έλεγε «Θα πεθάνω». Και καθημερινώς έφυνε «Θα πεθάνω». Γιατί βλέπω εδώ αυτό και κατεβαίνει και πηγαίνει εδώ. Έβλεπε
τη γραμμή από το χέρι του, κατεβαίνει και πηγαίνει εκεί. Θα πεθάνω. Όσο να δυνάστευε, μαζάρωνε αυτό και πήγαινε προς τα κάτω. Θα πεθάνει. Και πέθανε πριν πεθάνει. Το ίδιο συμβαίνει και για την έλευση του Κυρίου. Αν άνθρωπος ήξερε ή πότε θα πεθάνει ή το πότε θα έρθει ο Κύριος, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο της γης. Αν σήμερα που η δαμόκλειος πάθει του θανάτου ανά πάσα στιγμή τον απειλεί και δεν ξέρει, αν το βράδυ που θα κοιμηθεί ξημερώσει ή το βράδυ που θα, το πρωί θα ξημερώσει, αν βραδιάσει και πάλι είναι θηρίο, δεν λογαριάζει, πόλο μάλλον να μην ξέρει το πότε. Αυτά τα δύο λοιπόν τα έχει φυλάξει για τον εαυτό του ο Κύριος μας. Εκείνο που συμφέρει σε εμάς και εκείνο που υπέδειξε σε εμάς είναι να είσαστε πάντοτε έτοιμοι. Αυτό είναι το θέμα. Να μην μας βρει κάτω από τον ζωφερό ύπνο της αμαρτίας. Εκείνο που δέεται κάθε βράδυ η εκκλησία μας και εμείς μεμονωμένα στο απόδειπνο. Γιατί υπάρχουν δύο ύπνοι, ο ύπνος ο ευεργετικός που ξεκουράζει το σώμα και το νου και ο ύπνος της αμαρτίας που αποκοιμίζει την ψυχή και αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα τον βρει εν εγρηγόρση. Είναι τόσο δε σοβαρό αυτό το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και της Κρίσεως, γιατί είναι συνειφασμένο, που έχει μιλήσει από καταβολής κόσμου. Δεν ξέρω αν σας έχουν απασχολήσει αυτά τα θέματα ποτέ και αν έχετε εγγύψει να δείτε από πότε. Εγώ θα σας μεταφέρω έτσι μέσα στη γραφή σε διάφορα μέρη, όχι ότι θα τα εξαντλήσω όλα, διότι η ώρα δεν παίρνει. Θα σας μεταφέρω όμως χρονολογικώς κατά κάποιον τρόπο να δείτε από πότε ο Θεός έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε τη Καινή Διαθήκη. Πρώτης Αποκαλύψεως υπάρχει μια επιστολή του επιλεγωμένου Ιούδα. Είναι ένα κεφάλαιο. Μέσα σε αυτή την επιστολή ομιλεί από καταβολής κόσμου σε ποιον πρωτοέδειξε την κρίση. Σε ποιον πρωτοέδειξε τον τρόπο που θα γίνει η κρίση. Με τι στοιχεία και βάσει ποιων δεδομένων θα γίνει αυτή η κρίση. Σας διαβάζω από τον Ιούδα στο 15ο εδάφιό του. Λέγει το εξής. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον. Ο Ενόχ προεφύτευσε. Ο Ενόχ λέγει είναι έβδομος από Αδάμ. Έζησε 365 χρόνια κλπ. Άμα διαβάσετε τη γέννηση θα το βρείτε εκεί. Πότε μετέστη και υπάρχει μέχρι τη σήμερα όπως ο προφήτης Ηλίας. Ζωντανός ο Αδάμ. Ο Ενόχ. Έβδομος λοιπόν από Αδάμ λέγον. Ιδού δείχνει. Ήλθε Κύριος μόνος σου. Όχι. Εν Αγίες μυριάσει αυτού. Αυτό λέει το κείμενο της ερχομένης Κυριακής. Μυριάδες Αγίους και Άγγελους θα έρθει. Γιατί ήρθε, ποιήσε κρίση. Καλά, ποιος να κρίνει. Και ελέγξε πάντα στους ασεβείς περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Γι' αυτόν τον λόγο λέει θα έρθει. Και το βλέπει αυτό το πράγμα ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, και το γράφει, όπως σας είπα, στον Ιούδα, σε ένα κεφάλαιο που έχει, στο 15ο εδάφιο. Αν θα τρέξουμε ακόμη να έρθουμε προς τον Χριστό, γιατί μιλάμε προ Χριστού, θα σταθούμε στον προφήτη Δανίλ. Και ο προφήτης Δανίλ είδε την κρίση που την έδειξε και αυτού την κρίση. Λέγει παραδείγματι στο 7ο κεφαλαίο του, στίχος 9-10 τα εξής. Εθεώρουν, έβλεπα λέγει, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Και το ένδυμα αυτού λευκών οσύχιων, πώς τον έβλεπε. Και η θρήξη κεφαλής αυτού οσύ αίριον καθαρών. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού πυρ φλέγων. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες ελειτούργουν αυτό και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι είναι όχθησαν. Αν προσέξει κανείς τα λόγια
που είπε ο Κύριος μας, που θα ακούσουμε την Κυριακή. Προσέξη του Δανίλ και του Ενόχ, θα δει ότι αυτά είναι συνυφασμένα. Δεν αλληλοσυγκρούονται μεταξύ των. Άλλος ακόμη που είδε την κρίση, το πώς και λοιπά, είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο και συγγραφεύς της Αποκαλύψεως. Στο 20ο κεφάλαιό του, στίχος 11-13, γράφει τα εξής. Και είδον, όχι μόπαν, όχι πληροφορήθην, είδον, θρόνον μέγαν λευκών και τον καθήμενον επ' αυτό, ου από του προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός. Και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Πού πήγε, θα πει κανείς, εκεί που ήτανε, πού ήτανε, πού τη φτιάξανε, είπε και η Γιάννοντο. Εκεί που ήτανε πριν τη φτιάξουνε, εκεί πήγε. Δεν πιστεύω να έγινε μοναχή της, ούτε να πιστεύει κανείς ότι έγινε μοναχά τους αυτά. Κάποιος υπάρχει και χρήστης πίσω, εκεί λοιπόν θα πάει. Και είδαν τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και τους μικρούς, προσέξτε λεπτομέρεια. Πολλές φορές έρχονται σημειώματα στην έδρα, αν όχι εδώ και σε άλλα μέρη, που λέγει πρέπει να κάνουμε, βγάζουμε μερίδα, να πηγαίνουμε προσφοράκια για το μικρό που ήταν αγγελουδάκι. Αλίμονο από εκείνο που έφυγε αβάφτιστο και από τη μάνα που το έστειλε αβάφτιστο. Αλίμονο πρώτον. Δεύτερον, αλίμονο από το παιδί που έχει μάνα τέτοια πίσω και δεν το στέλνει το χαρτάκι και πρόσφορο στην εκκλησία. Όλοι έχουμε την ανάγκη του αίματος του Κυρίου και της θυσίας του Κυρίου. Θα σας πω μόνο ένα φρικτό που ίσως δεν το έχετε πιάσει και ούτε το έχετε προσέξει ποτέ σας. Για να καταλάβετε πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε κι αν είναι, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε άγιος ακόμη, πόσο έχει ανάγκη της θυσίας που γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακούτε καμιά φορά όταν γίνεται η μετουσίωση που λέγει μέσα ο ιερεύς τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και πάντα. Τι λέει έξω ο ψάλτης? Το σε υμνούμεν. Σε μια στιγμή που μέσα εκεί δέεται μυστικός, ακούμε εκφώνω τώρα. Εξαιρετός της Παναγίας αχράτηκε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πάρτε αν θέλετε τη φυλάδα να δείτε τι είναι αυτό. Μυστικός δέεται και λέγει. Όταν παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιον να κατέβει και να μεταβάλει τον μεν άρτον σε σώμα, το δε είναι σε αίμα, μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο, αμήν, 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 συνεχίζει μια προσευχή και λέει, ως στεγενέστε τις μεταλαμβάνω στην ειδνή ψυχής της άφησης αμαρτιών, τι δηλαδή θα προκύψουν αγαθά, σε εκείνους που θα μεταλάβουνε από αυτά τα οποία μετεποιήθησαν, μετεβλήθησαν δια πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει, ότι αυτή τη θυσία έτσι προσφερομέση τη λογική πάστην και ανέμακτον θυσία, υπέρ πατριαρχών, αποστόλων, ευαγγελιστών, εγκρατευτών, τα μοναχών, μοναζουσών κλπ. Και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου. Εξαιρέτως δε της Παναγίας Παρθέν. Άρα λοιπόν για την Παναγία Παρθένο, για τη Σελήνη, για τη Βασίλισσα ακόμη, βγαίνει μερίδα και πέφτει μέσα στο αίμα του Αρνίου. Ποιο είμαστε εμείς που δεν έχουμε την ανάγκη του Αγίου Ποτηρίου? Ποιο είμαστε εμείς? Επάνω σε αυτό ένα από τη λαϊκή σοφία. Το μια οικογένεια πολύ φιλική μου. Και είχαν ένα παιδάκι μικρό, αδελφάκι, πολύ μικρό, που είχε κοιμηθεί σε μέσα σε μήνες. Είχαν προλάβει και το είχαν βάλει αντωνάκι. Αυτό λοιπόν δεν το βάζε στο συγχωρό χάρτη που λέμε. Δεν το έγραφε. Έγραφε όλους τους άλλους, αυτό δεν το έγραφε. Και παρουσιάζεται στον ύπνο και της λέγει, γιατί τη λέγει, αδελφή Κατερίνη μου, εμένα δεν μου στέλνεις ένα φλιτζανάκι γάλα? Σε όλους τους άλλους στέλνεις, εμένα λέει, γιατί δεν με γράφεις να παίρνω κι εγώ ένα φλιτζάνι γάλα? Κόκαλο κυρά Κατερίνη. Και από εκείνη την ημέρα άρχισε να το βάζει. Οι μικροί και οι μεγάλοι λοιπόν λέει εδώ θα αναστηθούνε. Λοιπόν, είδα λέει τους μικρούς και τους μεγάλους. Εστώτας ενώπιον του θρόνου. Γιατί, για άλλο σου λόγο.
και βιβλία ηνύχτησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχτη ο εστί της ζωής. Τι πάει να πει αυτό? Ξέρετε την ακολουθία του βαπτίσματος. Έχετε διαβάσει τις ευχές της ονοματοδοσίας που είναι στην 8η ημέρα. Απαραίτητο να υπάρχει το ευχολόγιο. Δεν για τους παπάδες, για όλους. Στο σπίτι. Παρακαλεί τον Θεό να το φυλάξει το παιδί για να το βαφτίσουνε και να γραφτεί σε βίβλο ζωής. Όλοι βαφτισμένοι είναι γραμμένοι σε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Στο βιβλίο της ζωής. Όλοι οι άνθρωποι είναι στον κοινό λογαριασμό. Αλλά εξαιρετικός υπάρχει βιβλίο ζωής για τους ορθοδόξους, τους βεβαπτισμένους, τους φωτισμένους. Και η νύχτη λέει και αυτό το βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των διαγραμμένων της βιβλίας. Και εδώ και η θάλασσα, σε αυτούς που φάγανε τα ψάρια, ορίστε. Και εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς τους εναυτεί. Και ο θάνατος και ο Άδης, διαβάστε το σκεπτικό του Μεγάλου Σαββάτου, είτε με παγετώνα, είτε με φωτιά, είτε σε θάλασσα, οπουδήποτε κι αν είναι, θα αναστηθούν όλοι και θα παρουσιαστούν μπροστά στο φοβερό βήμα του Κυρίου μας. Και έδωσε, λέει, και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς τους εναυτείς. Και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτού. Πίστεως ή απιστίας έργα. Το είδε και αυτός. Τον είδε τον θρόνο. Πώς θα αμφισβητήσουμε εμείς? Θα πιάσαν οι παπάδες αυτά να φοβερίζουν τον κόσμο. Σοβαρά? Μου λες εμένα, άμα πάω εγώ κάτω από το μάρμαρο, θα ξαναβγώ επάνω? Και ο σπόρος που τον ρίχνεις τον Νοέμβριο μένει κάτω από το μάρμαρο. Κάτω από 1, 2, 3 μέτρα χιόνι το χειμώνα. Αλλά την άνοιξη, τσακ, βρε που ήσουνα, από κάτω εκεί ήμουνα. Και πώς είχες επάνω, και πώς δεν χάλασες τόσο καιρό? Είναι έτσι τα πράγματα. Να διδάσκω σένα το βασιλιά μου, ότι και εσύ θα πας από κάτω, θα μείνεις κάτω από τον κρύο τάφο αυτόν, από την πλάκα την κρύα αυτή. Μια μέρα όμως θα φυτρώσει. Και το λένε οι άπιστοι, χαλάλι τους. Το λένε οι αδιάφοροι, και πάλι χαλάλι τους. Αλλά να το λένε οι πιστοί, από το ένα μέρος να κρατάει κερί στο χέρι που ομολογεί ότι θα αναστηθεί αυτός μια ημέρα. Να πηγαίνει κόλυβα που ομολογούν ότι για τον λόγο, για το πρόσωπο που τα έφερα, θα αναστηθεί μια μέρα. Διότι όπως ο σφύτος, όταν πέσει στη γη και θα πείσει, τότε φυτρώνει, θα αναστηθεί. Να τα λένε αυτοί όμως όχι. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, τέρμα ο θάνατος. Ο τάφος δεν είναι τέρμα. Είναι ζωή πέραν του τάφου. Είναι ζωντανοί οι άνθρωποι πέραν του τάφου. Ωραία το λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Πες μου, λέγει, όταν κοιμάσαι, νεκρός είσαι ή ζωντανός? Θα μου πεις είσαι ζωντανός, πώς σε κλέβουν και δεν το καταλαβαίνεις? Θα μου πεις ότι είσαι νεκρός, πώς ανασένεις, πώς αναπνέεις? Μυστήριον είναι, έτσι ακριβώς. Το σώμα κοιμάται, η ψυχή είναι ξύπνια και θα ενωθεί ξανά κάποια μέρα. Η ύλη όψιν αλλάζει. Τα μόρια του σώματός μας και στο νερό υπάρχουν και στη γη υπάρχουν. Και μια μέρα θα συναρμολογηθούν αυτά και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Δεν μπορώ να λέγουμε πιστός. Δεν μπορώ να ακολουθώ τον επιτάφιο. Και όταν μπαίνει ο επιτάφιος μέσα, βγαίνει η εκκλησία και λέει, καθίστε να σας πω για ποιο λόγο πάει αυτός που κυδέψαμε στον Άδη κάτω. Πάει για να αναστήσει εμάς και να μας διαβάζει το πρώτον την προφητεία του Εζεκίν από το 37ο κεφάλαιο, το τι τρόπο θα ξαναπάρουμε τα οστά μας, τι τρόπο θα μπουν νεύρα, θα μπει σάρκ, θα μπει δέρμα, τι τρόπο θα πάρουμε το πνεύμα μας και τι τρόπο θα σκοτώσουμε πάνω. Εάν δεν το πιστεύουμε αυτό, τι ακολουθούμε τον επιτάφιο? Και τι πιστεύουμε εις Χριστό? Και κάνουμε το σταυρό και τη λέμε Παναγία μας. Είναι όλα γεγραμμένα. Όλα προφητευμένα. Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και θα ζήσουμε σε καινούριον ουρανόν και σε καινούρια γη, την οποία την είδε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Και είδον ουρανόν καινών, και γην καινήν, και θάλασσα ουκέστη πλέον. Θέματα γράφει. Τότε δι' άλλες περιπτώσεις, εις μάτιν κηρύττομεν. Υπάρχουν λοιπόν, λέγω, άνθρωποι που θα πρέπει να το ομολογούν. Αλλά για να το ομολογήσουν πρέπει να το πιστεύουν.
Γι' αυτό βλέπουμε πέμφθη, γι' αυτό βλέπουμε ανάποδα κάδρα, γι' αυτό βλέπουμε σπασίματα πιατών, γι' αυτό βλέπουμε δυσιδαιμονίες, χίλια δύο πράγματα. Γιατί νομίζουμε ότι ο άνθρωπος πάει χαμένος, ότι δεν χρειάζεται. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα τέχνασμα του Σατανά. Να μην τον αφήνει να πιστέψει η Ανάσταση. Και εδώ φάγουμε, πίωμε, αύριο γάλα αποθνίσκουμε. Μπορεί να ζεις εδώ πέρα. Αυτό το θνητό ψυχο δεν είναι σωστό. Είναι αιρετικό κήρυγμα αυτό. Για τον άνθρωπο να τον πάρει, να τον τυλίξει, να τον αμπαλάρει στα χέρια του και σου λέει, πόσον θα τον δέσω εγώ με τέτοια απιστία, δεν θα έχει ανάγκη αυτός άνθρωπος. Αύριο δεν μπορείς να μου τον πάρει κανένας. Όμως εμείς θα πρέπει αυτά να τα προσέξουμε. Δεν είναι δε μόνον αυτοί οι οποίοι εμίλησαν. Ο Χριστός μας εμίλησε σε πολλά μέρη αναφορικώς με την Ανάσταση. Στη Δευτέρα παρουσία του. Στο κομματάκι εκείνο μας διαβάζουν στην κηδεία από τους Θεσσαλονικείς, μας ομιλεί ότι θα ξαναέρθει. Στο 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους μας ομιλεί ότι θα γίνει η Ανάσταση. Όταν ο Κυριός μας εσιώπα ενώπιον του Πιλάτου και λοιπά και θα σου κάνω, κάμε ό,τι θέλεις. Τον Υιόν του ανθρώπου λέει θα τον δεις να έρθει επί των εθελών του ουρανού και τότε θα τα συζητήσουμε. Κάτω θα με στείλετε και απάνω θα βρεθώ. Και γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο Α7, να τους λέει, όψετε λέει πάσο φθαλμός, αν τον δει λέει όλος ο κόσμος. Και κόψονται πάσα φυλές της γης. Και αυτοί οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν, και αυτοί θα τον δούνε. Όλος ο κόσμος. Θα ξαναέρθει λοιπόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Και θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας θα είναι δεδοξασμένη, όπως σας είπα γρηγορότερα. Δεν θα είναι όπως ήταν η πρώτη του παρουσία. Το κείμενο, που και αυτό το θυμόμαστε από το σχολείο ακόμη, έχει περίπου ως εξής. Όταν έλθει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου εντιδόξει αυτού, δεν θα έρθει να μην βρεθεί τόπος εδώ καταλήματι. Όχι. Ούτε να του χτυπήσουμε εμείς τον μπιζ και να του πούμε προφήτευσον ποιος σε χτυπάει. Όχι. Δεν θα έρθει έτσι. Και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετά αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναξίσονται έμπρος εν αυτού, προσέξτε πόσα αυτού, δόθη μια εξουσία εν ουρανό και επί γης. Οι πάντες, άγγελοι, αρχάγγελοι, άνθρωποι, τα πάντα υπό την εξουσία του, αυτός θα τα κρίνει. Και συναξίσονται έμπρος εν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ώστε νοπιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Και στήθει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εκ σεβονίμων. Μέχρι εδώ είναι η προφητεία. Πώς θα γίνει? Τους δικαίους τους λέγει πρόβατα. Τους άλλους που δεν θέλησαν να σταθούν ποτέ, παρότι το έλεος του Θεού κατεδίωκεν αυτούς. Ωραία το επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας. Το ελαιός σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή. Και εμείς φεύγουμε στα φαράγγια. Να μην σταθούμε να μας πιάσει. Στάσου να σου μιλήσω. Με έχεις ανάγκη. Έχεις ωφέλεια. Τίποτα. Φεύγει ο άνθρωπος. Όμως θα έρθει μια στιγμή που ο πεζόβολας θα μας φέρει μέσα εκεί που δεν θέλουμε. Όπως το προσφέρετε, 8 χέρια και 8 πόδια ενώνονται και μας πηγαίνουν εκεί που εμείς δεν θέλουμε. Σε πάση περιπτώσει, χωρίζει δύο μεγάλες κατηγορίες. Στρέφεται τώρα στους εκδεξιών. Τότε ερεί ο βασιλεύς είναι κληρονομίκες. Δεν κοιμηθήκανε άνθρωποι αδιάφοροι φερειπή το βράδυ και το πρωί εξηγήσαν εκατομμυριούχοι διότι κάποιος στην γενή του απέθανε που δεν είχε κληρονόμους και ευρέθηκαν κληρονόμους. Είναι αλήθεια. Δεν λέγει εδώ, ελάτε να σας δώσω τα ημερομίσθια σας. Ελάτε οι μισθοί, ελάτε οι εργάτες του Ευαγγελίου να πληρωθούν κλπ. Ελάτε οι εργάτες των καλών έργων να πληρωθούν. Δεν λέει αυτό. Δέστε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του πατέρα μου. Για να κληρονομήσω κάποιον διαθέτει, κάποιον που εκκινήσει, κάποιον που έφυγε, κάποιον που άφησε, πρέπει να δείξω τους τίτλους μου ότι είμαι συγγενής του. Ότι είναι συγγενής του. Δεν κληρονομούν οι εργάτες. Είμαι εργοστασιάρχης και έχω εργάτες που δουλεύουν 20-30 χρόνια. Όταν πεθάνω εγώ, δεν θα πάρουν τίποτα αυτοί. Θα τα πάρουν τα παιδιά μου, θα τα πάρουν οι αδελφοί μου, θα τα πάρουν οι συγγενείς μου αυτά που έχω εγώ.
Για να πάρεις λοιπόν, άνθρωπε, τη βασιλεία του ουρανών, θα πρέπει να δημιουργήσεις συγγένεια με αυτόν που έχει την κληρονομία. Η κληρονομία, λέει, είναι ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να παρουσιάσει τους τίτλους του ότι είναι συγγενής με τον Θεό. Λέγουν οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς με τον Θεό. Έχουν πατέρα τον Θεό. Ψεύδονται. Σατανικότατα μάλιστα ψεύδονται. Και έχω ακούσει και από μεγάλους θεολόγους που λένε τους ανθρώπους, όλους μάλιστα, και ορθοδόξους εμείς, παιδιά του Θεού, είναι σατανικό αυτό. Παιδί του Θεού γίνεται μόνο όσοι δεχτεί το Χριστό. Εφόσον με το Χριστό δεν έχει καμιά συγγένεια, δεν είναι παιδί του Θεού. Είναι πλάσμα του Θεού, είναι δημιούργημα του Θεού. Όσοι έλαβαν αυτό, αυτούς εξουσία εδόθη τέκνα Θεού γενέστη. Είμαι θα απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Τα μονοπάτια της πτώσεως της αμαρτίας του Αδάμ εχάθηκε η υιό της, η πατρότης και η υιό της. Έπαψε αυτός να μας έχει παιδιά και πάψαν εμείς να τον έχουμε πατέρα. Έρχεται ο Χριστός στον κόσμο να γεφυρώσει τα διεστώτα. Να σηκώσει τον άνθρωπο κατεβαίνοντας ο Θεός κάτω. Γι' αυτό γράφει Γαλάτας 4:4 και το ακούμε τη νύχτα των Χριστουγέννων. Όταν ήρθε ο Υιός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον εκ νόμων εξ του νόμων εξ αγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Όταν ο Χριστός ήρθε να γίνει αδελφός μικρός δικός μας, κατ' επέκταση να μας παρουσιάσει στον Πατέρα. Όσοι λοιπόν των Χριστών δεν τον δέχονται, δεν είναι παιδιά του Θεού. Ούτε το Πατέρ ημών μπορούν να πούνε. Για να πω Πατέρ ημών, πρέπει να έχω αδελφό τον Χριστό. Ουδείς έχετε εις τον Πατέρα, ημίν διαιμούν, λέει. Ακούτε τους Ιεχωβάδες τι λένε. Ή ακούτε αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό. Πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη κλπ. Ή πιστεύουν σε κάποιο Χριστό αναμορφωτή. Όχι, κύριε. Κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να τον δει τον Πατέρα. Θα πιστέψει σε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένων Ναζαρινών. Όπως είπανε οι άγγελοι στις πληροφόρες. Τι ζητείτε, λέει ο Όδος. Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών. Ούτε θεόδο. Περί αυτού. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος. Αυτόν λοιπόν τον Ιησούν δεν τον εγνώρισες. Δεν τον έλαβες. Δεν έχεις δικαιώματα επί της κληρονομίας. Δεν είσαι παιδί του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινάει. Τώρα θα πει κανείς, λέει, έργα, λέει, πιο κάτω. Από αυτό το παιδί περιμένει αυτά τα καλά έργα. Δεν μπορεί να λες, είναι πιστεύω και κουμπώνουμε στη πόρτα και πάμε μέσα. Όχι, θα δείξει την αγάπη. Θα δείξει την παθιά σου. Θα δώσει τον υδρότα σου. Θα βάλει το γονατό σου. Του σεξουάλ, θα δείξει την αγάπη σου. Προς τον ανθρωπό σου. Των πεινασμένων, των γυμνών, των φυλακή, των ασθενή, των. Θα έχεις όμως πρώτα τους τίτλους αυτούς της θεότητος ότι είσαι συγγενής. Θα είσαι αδελφός του Χριστού. Θα έχεις αναγεννηθεί δια Χριστού. Θα έχεις καθαριστεί δια του αίματος του Ιησού. Θα έχεις αναγεννηθεί. Θα είσαι καινούριος άνθρωπος. Εδώ μέσα ξέρετε πώς θα ξεφυτρώνει. Πολλά. Ποια. Πρόκειται περί βασιλείας. Η βασιλεία ποιοι την πληρονομούν. Πέθανε οι βασιλείς μας προετών. Πήρε κανείς τίποτα από εμάς. Πρίγκιψα πήρε. Για να κληρονομήσω βασιλεία και εφόσον προορισμένη για βασιλεία πρέπει να γίνω βασιλόπουλο. Να ο λόγος ο σοβαρός του σώματος και του αίματος του Ιησού. Τι κάνει ο Ιησούς δίοντας το σώμα του και το αίμα του σε κάθε λειτουργία. Τι κάνει. Μεταποιεί τον άνθρωπο από κοινών και τον κάνει κενών με αλφαγιώτα. Από χωρικών τον κάνει πνευματικών. Και από πρόσφερων αιώνιων και από γήινων δεν ξέρω τι. Αυτό κάνει. Και τα κάθεσαι και κοιτάζεις από μακριά τον παπά. Ή ο παπάς βγαίνει με και καλυμμένο το Άγιο Ποτήριο, βέβαια όνομα δεν θα κοινωνήσει κανένας. Ή δεν βγαίνει να διαβάσει αφορισμό στο τέλος. Γιατί δεν ήρθατε εδώ πέρα και δεν κοινωνείτε. Είστε άπιστοι, τι ζητώ. Φόβον Θεού, αγάπη και πά. Γιατί. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί κατέβει το πνεύμα το Άγιο. Και μας το έδωσε αυτό. Δεν τον έχουμε ανάγκη. Ήρθαμε για το αντίδερο, για το μάρτυρα της κατηγορίας. Ήρθαμε να πάρουμε την ευλογία της Παναγίας. Διότι όταν παίρνει το αντίδερο, την ευλογία της Παναγίας παίρνει. Άλλο ευλογία κι άλλο στο Κύριο. Άλλο αγιάζω κι άλλο τότε. Που έλεγε ένας
Κοινωνώ τρεις φορές το χρόνο μεγάλο αγιασμό. Πρώτα τον Ιορδάνη να πει θα πας στην κόλαση. Τι μου λες εμένα κοινωνείς μεγάλο αγιασμό. Ετοιμάσου να κοινωνείς με σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι η σάφηση των αμαρτιών. Αυτό λοιπόν εδώ μέσα το σώμα έχει αίμα από τον Αδάμ. Το αίμα αυτό πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό προσφέρει ο Χριστός μας το αίμα το δικό του να γίνουν βασιλόπουλα τα παιδιά. Για να κληρονομούν τη βασιλεία. Να δικαιούνται τη βασιλεία. Υπάρχει ειδικός λόγος που προσφέρει ο Χριστός μας το σώμα του και το αίμα του. Να μας αλλάξει την φύση. Να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Καταλήγουν για τη βασιλεία των ουρανών. Καθήμεθα εμείς από μακριά και βλέπουμε ή και πολλές φορές μας διώχνουν που πάμε να κοινωνήσουμε, διότι και αυτό συμβαίνει κανένα φορά. Δεν προσέχουν και αυτοί το τι είναι, τι δουλειά κάνουν και τι πρέπει να προσφέρουν στον κόσμο. Και μέσα στα άλλες ατασταλίες οι οποίες γίνονται επάνω στο θέμα της κοινωνίας. Ο Σατανάς, ο οποίος το ξέρει, ξέρετε, όλα πηγαίνουν ρολόι μέχρι που θα πει το μεταφόβο. Από εκεί και πέρα να κατέβονται όλα. Δεν τον πειράζουν. Κάντε, πείτε ότι είναι Άγιος ο Θεός, πείτε του δοξάστε του κάτω. Να μην κοινωνήσετε. Να μην κοινωνήσετε και να μην κοινωνήσετε σωστά. Δεν βλέπετε τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Μεταθέσεις το Άγιο Ποτήριο από εκεί, όχι από την Ωραπτήλη, και έρθει το Αντίδωρο από εδώ. Πράγματα. Και τιμωρημένοι στο τέλος θα κοινωνήσετε. Εδώ θα διώχνουν τον κόσμο, τον καλό. Πράγματα και θάματα. Που εκεί θα καταλάβει ο άνθρωπος από το πόσο το βάλει ο Σατανάς αυτό το μυστήριο. Και να έρθετε και να το έχετε ιδιαίτερα προσευχή, να ευλογήσει ο Θεός να ξεσκεπαστεί το Άγιο Ποτήριο για να φτιάξει βασιλόπουλα. Ανθρώπους καταλλήλους να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί πρόκειται περί βασιλείας. Απορίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κοινωνούσαν στην πρώτη Εκκλησία. Και σήμερα απορίζονται εκείνοι οι οποίοι κοινωνούν. 450 προσωπικό ήσαν στην Αγία Σοφία. 150 άγια ποτήρια. 20 με 25.000 κοινωνούσαν κάθε Κυριακή. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεν ξέρω πόσα χρόνια να κοινωνήσουν. Πού θα παρουσιαστεί αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα με παρουσιάσει για να πάρω τη βασιλεία? Τα έργα μου? Η δικαιοσύνη μου? Διάβασε τον Ισαΐα να σου κοπούν τα πόδια. Πάσα η δικαιοσύνη μόν ως ράχος αποκαθημένη. Ξέρεις τι πάνε πειράκος αποκαθημένη? Ένα βρώμικο πανί γυναικείο με αίματα. Αυτό πάνε πειράκος αποκαθημένη. Έτσι είναι η δικαιοσύνη μόν. Πίσω λοιπόν από το Χριστό θα κρυφτούμε. Από το κοστούμι το λευκό που μας δίδει αυτός και μας λευκένει. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Ελάτε εσείς και ευλογημένοι του πατέρα μου να κληρονομήσετε. Για να κληρονομήσω λοιπόν πρέπει να είμαι αδελφός του Χριστού. Ο Θεός έχει ένα παιδί. Ένα παιδί φυσικό έχει ο Θεός. Τον μονογενήν αυτού ιών. Ό,τι έδωσε για τις αμαρτίες του δικές μας. Γινόμενοι εμείς αδελφοί του Χριστού κατά χάρη, κατ' επέκταση γινόμαστε και παιδιά του Θεού κατά χάρη. Δηλαδή σαν να παρουσιάζεται ο Χριστός και να λέει πατέρα εγώ, αλλά έχω και τα μικρά μου αδελφάκια. Και ακούτε στη συνέχεια τι είπε. Εφόσον επιείσατε ενί τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, αδέρφια μικρά, τους λέει και στις πίστη ο Κύριος μας. Εμεί επιείσατε. Αυτό λοιπόν πρέπει να λάβει υπόψη του ο άνθρωπος μεθαύριο που θα πάει στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν που θα έχει βγάλει τους τίτλους του, ότι είναι αδελφός του Χριστού, ότι είναι βαφτισμένος και αναγεννημένος, έχει αναστηθεί εν το θανάτο του Ιησού, συνετάσσιμεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Ξέρετε τι πάνε να πει βάφτισμα? Δεν πάνε να πει κουμπαριά κύριε βάφτισμα, ούτε να δείξει τα σύλληψη πάνω στην πολυβήθρα η κουμπάρα, ούτε να δούμε τα δώρα της κουμπάρας. Είναι μυστήριο μυστηρίων. Θάπτεται ένα νεκρός και ανήθεται. Θάπτεται όπως ο Χριστός και ανήθεται. Δεν θάπτεται κατά όμοιων τρόπων. Θάπτεται κατά ίδιων τρόπων. Δεν θάπτεται κατά ίδιων τρόπων. Θάπτεται κατά παρόμοιων τρόπων. Εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Όπως ο Χριστός ετάφη τριήμερος και αυτή έτσι και εμείς θαπτώμεθα στο είδωρ και ανιστάμεθα. Μας ανιστά ο Χριστός. Και μόλις ο άνθρωπος βαφτιστεί αμέσως συνδέεται με το Άγιο Ποτήριο. Αμέσως συνδέεται με το Άγιο Ποτήριο. Στην πρώτη εκκλησία κοινωνούσανε το πρωί και αμέσως έμεναν με τα λευκά τους, τα σαβανά τους αυτά όπως τα λέγανε και κοινωνούσαν. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός.
Διότι όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος, όταν εκεντήθη η πλευρά του Κυρίου μας, εξεπίδησαν δύο κουρνί. Αίμα και ίδωρος. Το ίδωρο είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία. Το ίδωρο αναγεννά και το αίμα διατηρεί την αναγεννησή σαν ψυχή. Ψυχή η οποία δεν τρέφεται με το αίμα του Χριστού είναι νεκρά. Δεν θα μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παρουσιάσει τα έργα του εφόσον δεν έχει καμιά συγγένεια με το Θεό. Γιατί τέτοια έργα υπάρχουν πολλά στον κόσμο. Και προσέχετε, γιατί εδώ μέσα ίσως να είναι και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες σε διάφορα έργα, σε αναστήλωση ιερών ναών, προείστανται άλλων έργων της Εκκλησίας. Ας προσέχουν όταν πλησιάζουν ανθρώπους απίστους. Μην τους ξεγελάσουν. Και αν είναι δυνατόν και αν προσφερθούν, να μην τα πάρουν από ανθρώπους απίστους. Κράτησε τα κύριε τα λεφτά σου. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από τα δυτικά σου τα λεφτά. Με τον νόη, επέστρεψε, έλα στην Εκκλησία και τότε αν θέλει, δώσε μια δραχμή. Μην τον ξεγελάσουν. Γιατί πολλοί το θεωρούν κατώτομο. Να πάμε σε κάποιον άπιστον έμπορο, σε κάποιον άπιστον μεγάλο κλπ. Να πάρουμε τι, να δανείσουμε το Θεό ή τους Αγίους του Θεού. Πολύ θα είχαμε να τους ωφελήσουμε αυτούς. Και αυτός πλανάται και λέει, εγώ ξέρεις τι έχω προσφέρει, εγώ ξέρεις τι έχω κάνει, εγώ. Τι έτσι, όσο δεν έχει γένεια με τον Χριστό, όλα αυτά θα πάνε χαμένα. Δεν ξέρω αν το πιάνετε με βάση τα λόγια αυτά που λέγει. Όσο λέει, ελάτε να κληρονομήσετε, εφόσον πρόκειται περί βασιλείας και η βασιλεία κληρονομήσετε δεν είναι αξιομιστία. Θα πει κανείς, πάνε τότε χαμένα τα έργα μας, θα σταματήσουμε να κάνουμε έργα. Τίποτα από αυτό. Θα διαβάσω ένα ωραίο που έχει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Ούτε το ένα λέγει ούτε το άλλο. Δεν είναι αλήθεια, θα σταματήσουμε να κάνουμε το αγαθόν, όπως λένε ορισμένοι. Λέγει της ένα μέρος του. Κοινές, μη ποιούνται στα σεντολάς, πιστεύουν ορθώς νομίζουσι. Δεν χρειάζεται. Δεν κάνω τίποτα. Δεν δίδω. Δεν. Κοινές δε ποιούντες το αγαθό κλπ. Ως μισθόν οφειλόμενον την βασιλεία ανεκδέχονται. Εγώ έκανα αυτό και θα πάω μέσα κλπ. Απάντηση. Αμφότεροι δε της αληθείας απεσφάλισαν. Οι δύο έχουν κάνει λάθος. Και εκείνος που δεν κάνει το καλό και εκείνος που το κάνει το περιμένει από το καλό τη βασιλεία των ουρανών. Βασιλεία των ουρανών δωρίζεται. Και όπως σας είπα και προχθές, τα έργα του ανθρώπου του εξασφαλίζουν την ποιότητα της θέσεως στον παράδεισο. Όχι την είσοδο. Για να εισέλθει στον παράδεισο, θα πρέπει να είσαι αδελφός του Χριστού. Ασεβαπτισμένος, εξομολογημένος σαν ελεύθερος ο βαπτισμάς σου, κοινωνημένος και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που φυγαδεύει τα δαιμόνια και τα τελώνια από τον δρόμο και μας αγάγει στον παράδεισο. Θα πράττουμε το αγαθό για να εξασφαλίσουμε θέση στον παράδεισο. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ τι. Α, όχι είσοδο όμως. Η είσοδο γίνεται δια του αίματος και η πίστη ορθή προς το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι λέγει αυτό. Και έχει και μια άλλη σκέψη, επιτρέψετε μου, είναι συνοπτικά αυτά, αλλά με περιεχόμενο. Όσοι του λουτρού της παλαιγενεσίας υψιώθημεν, όσοι βαπτιστήκαμε, τα αγαθά έργα ούτε ανταπόδοσιν προσφέρομεν, αλλά διαφυλακήν της δοθήσης ημίν καθαρότητος. Ακούτε. Εβαπτίσεις. Τι έγινε όταν εβαπτίσεις, σου άναψαν τη λαμπάδα της ζημένης σου ψυχής. Η ψυχή σου ήταν ακάρβουνο και τώρα έγινε μια λαμπάδα αναμένη. Τι γίνεται τώρα, δεν κλέβω. Για να μην πάει στην κόλαση, όχι. Δεν πορνεύω. Για να μην πάει στην κόλαση, όχι. Γιατί δεν κλέβει, γιατί δεν πορνεύει, γιατί δεν βλασφημεί, γιατί δεν κάνει το κακό. Για να μην εισέλθει ο Σατανάς από εκεί και σου σβήσει τη λαμπάδα. Για να διατηρήσει την καθαρότητα του βαπτίσματος. Δεν σώζεσαι διότι δεν κάνει το Α, δεν κάνει το Β ή κάνει το Α ή κάνει το Β. Σώζεσαι διότι ευαυτίσει. Διότι δωρεάν ο Χριστός θέκαμε αδερφό του. Σου δώσε την υιοθεσία του πατέρα. Και τώρα εσύ δεν κλέβεις, δεν ατιμάζεις για να μην βγάλεις τους πασάλους. Το μη, το ου κλπ. Είναι η πάσαλη γύρω από την ψυχή. Αλλά μέσα
πρέπει να υπάρχει θριαλής. Κάποιος την άναψε κάποια μέρα. Είναι το λαμπόγελο που φρουρεί να μην σβήσει ο αέρας, μην σβήσει ο σατανάς, το πνεύμα μην σβαίνεται για τον αμαρτιών. Εάν παραδείγματο ο Ιούδας δεν άνοιγε την πόρτα της κλοπής, θα εισήρχε το σατανάς σε αυτόν, θα γινότανε προδότης και θα έφτανε στον απεικονισμό. Δεν θα γινότανε. Ώστε δεν κλέβω, δεν πορνεύω και κάνω το αντίθετο μάλιστα για να διατηρήσω την καθαρότητα. Προσέξτε τα λόγια του Αγίου αυτού ανδρό. Θα ξανά τα πω. Έσυ του λουτρού της παλαιγενεστίας του ξιώθημεν. Τα αγαθά έργα ούδη ανταπόδοση προσφέρομαι. Αν τα προσφέρω να πληρώσουμε. Είναι δωρεάν η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά δια την φυλακή να διατηρήσουμε τις δοθήσεις ημίν καθαρότητα. Δεν κλέβω για να μην χάσω την χάρη. Δεν πορνεύω για να μην χάσω τη χάρη. Να μην χάσω την χάρη που μου εδόθηκε το βαπτίσμα τη. Να μην λερώσω το κοστούμι αυτό. Γι' αυτό δεν κλέβω, γι' αυτό δεν πορνεύω, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Αυτό είναι η σκέψη. Και έχει πάλι ο ίδιος, προσέξτε με, μια άλλη σκέψη που ενδιαφέρει. Εξέργων και λόγων και ενίας δίκαιος της. Ο Χριστός. Εκπίστεως δε και χάριτος και μετανοίας δίκαιοι πολλοί. Όχι εξέργων νόμου. Δεν δικαιούται ο άνθρωπος από τα έργα του. Ο Κυριός μας τον δικαιώνει. Του λαμβάνει υπόψη σοβαρό τα έργα που κάνει. Τα θεωρεί άκρατα, καθαρά και τον αμείβει και τον τοποθετεί στην πρέπουσαν θέση. Εφόσον όμως ταυτοχρόνως επαναλαμβάνω, έχει το εισιτήριο την είσοδο. Εξέργων λέει λόγων και ενίας, διότι τα έργα και τα λόγια και λοιπά τα δικά μας έχουν ξένες ύλες μέσα. Έχουν ξένα πράγματα. Ιδιοτέλεια, συμφέρον, εγωισμό, υπολογισμό, χίλια πράγματα. Βλέπει την άλλη χίλιες δραχμές. Πάει μια φτωχιά και τη λέει δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Δόδει. Δεν δίδει. Έρχεται η φιλενάδα να πάει να κάνει έκτρωση. Φίλες και χρεώνες δικιά πάνω. Είναι δεν είναι αλήθεια. Ο Αλφα έμπορος. Τηλεφωνείται με το Β. 100.000 πιάζει. Για να του δώσει αύριο πάλι αυτό. Καλό του έκανε. Θα το γράφει ο ουρανός. Γιατί του το έκανε το καλό για θα το λάβει αύριο από αυτόν. Ή το έκανε τον υποχρεώσει. Πόρα διαφέρουν τα έργα τα καλά τα δικά μας από τα πραγματικά. Γι' αυτό λέει εκ λόγων, εξ έργων και ενίας δικαιωθείς ο Χριστός. Εμείς μόνον εκ πίστεως, εκ χάριτος και εκ μετανοίας. Άλλωστε ο Χριστός μας είπε, αγαπητοί μου, επάνω σε αυτό. Όταν ποιήσετε πάντα τα διδεταγμένα ημίν λέγεται ότι αχρεί οι δούλειες. Και αυτό το παίρνει ο Άγιος αυτός και λέγει αμαρτίας αποχή, δεν κάνω λέει την αμαρτία εγώ. Λοιπόν θέλει μισθό και δεν την κάνει. Εσύ δεν την κάνει την αμαρτία. Αμαρτίας αποχή φύσεως εστίν έργων ου βασιλείας αντάλλαγμα. Δεν μπορώ να κλέψω. Όχι δεν κλέβω για να πάω στον παράδεισο. Για να πάω στον παράδεισο ή πρέπει να είμαι βαφτισμένος και κοινωνημένος. Δεν πηγαίνω διότι δεν κλέβω. Φύσεως εστίν έργων. Δεν μπορώ να κλέψω. Μπορεί ο χριστιανός να κλέψει. Αφήσω το σπίτι σας ανοιχτό. Ο γειτονάς σας ο χριστιανός θα υποφέρει πότε να γυρίσετε πίσω. Μην λείψει τίποτα από μέσα. Στενοχωριέται περισσότερο αυτός από εσάς. Είναι αλήθεια. Γιατί δεν τα κλέβεις. Ευτέλεια. Πάει στα φρυσβερικά. Μπορεί να κλέψει. Δεν μπορεί να κλέψει. Φύστε ως εστίν έργων. Η αποχή της αμαρτίας. Όχι βασιλεία σαν αντάλλαγμα. Δεν κάνω το καλό να πάω στον ουρανό. Δεν θα πάω στον ουρανό διότι δεν κάνεις το κακό. Θα πάω στον ουρανό γιατί είσαι αδελφός του Χριστού, βαφτισμένος, εξομολογημένος και κοινωνημένος. Γι' αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα μεταφέρω, να σας τα δώσω. Ξέρω, τόσο μπορώ, τόσο λέω. Ο Θεός σας βάλει οι ασταθερές που επινομίζει για ανθρώπινη και δικό μου. Έτσι έτσι λοιπόν. Δεν θέλω ποτέ να φτάσω παρακάτω. Δεν θέλω. Μόνο αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Είμαι συγγενής. Ξέρεις τι καλό παιδί, ξέρεις τι καλός άνθρωπος. Μπορεί με την εκκλησία έχει. Το παπά τον βλέπει, με αγαθό. Έχει πνευματικό. Εξομολογείται. Μισεύει, εγκρατεύεται, κάνει. Έχει καλός, είναι καλός. Δεν πανάχει όλες τις καλοσύνες του κόσμου. Αυτό δεν δώσει τίποτα.
Λοιπόν, στην επαρχία από το Σάββατο. Πάτρα, Έγιο, Διακοπτό και λοιπά σε πολλά μέρη. Ξέρετε πόσα πράγματα συνείδησα επάνω σε αυτές τις σκέψεις. Πολλά πράγματα. Κάθε ένα δικηγόρο στην Πάτρα στο τέλος και μου λέει. Σκέφτεται το θέμα του κλήρου. Και μου λέει. Πού να πάω, μου λέει. Όπως μου τα λες, πρέπει να πάω στην εκκλησία. Ναι, του λέω στην εκκλησία. Μα είναι οι παπάδες, μου λέει, στην εκκλησία. Τι δουλειά κάνει, του λέω. Του λέει, είμαι δικηγόρος. Τι ήθελες να είναι δικηγόρη, του λέω, στην εκκλησία. Δικηγόρος ήταν στο δικαστήριο. Οι παπάδες ήταν στην εκκλησία. Α, δεν διαβάζεις εφημερίδες, δεν βλέπεις και λοιπά. Πώς! Είχα ένα σημείο μας βλέπουμε από τον Θείο Χρυσόστομο. Ο οποίος έλεγε, ο Θείος Χρυσόστομος, το πόσο οργίζεται ο Θεός όταν γίνεται ανάξιος κάποιος κληρικός, γίνεται παπάς. Αλλά εσύ λέγει, πρόσεξε, θα εκλάβεις τον παπά αυτόν των ανίκανων, των ανακόλουθων κλπ. Σαν έναν λεπρόν ο οποίος μοιράζει χρυσάφι. Εσύ πάρ το χρυσάφι, λέει, από τα χέρια του και ας τη λέπρα σε αυτόν. Ως έτσι μου λέει, ναι του λέει. Αλλά σου πω και ένα άλλο κόμμα. Έχει παρακολουθήσει τη βαϊοφόρο. Ναι, μου λέει από το σχολείο θυμάμαι. Καλά, πάλι καλά που θυμάμαι. Τι έγινε εκεί, εισήλθε ο κυριός μας, επί πόλου όνου, πού, στα Ιεροσαλήμ. Οι Ιεροσαλημίτε τον υπεδέχτησαν, λέει ναι, με τα βαΐων και κλάδων. Εκτός αυτού του λέω, ότι έριξαν τα άμφη κάτω να περάσει, οι κοπέλες σε βγάλανε τα πλεκτά τους και τα υφαντά τους τα στρώσανε, οι άλλοι βγάλανε τα άμφεά τους, τα σακάκια τους, τα ρούχα τους και τα απλώσανε και πέρασε ο κυριός μας μέσα. Ναι, ναι μου λέει. Μα ήταν Χριστός. Πώς του λέω. Κάνεις ένα λάθος. Επί αυτών όλων δεν επάτησε ο Χριστός, αλλά πάτησε ο γάλαρος του Χριστού. Ναι, ή όχι του λέω. Δεν πάτησε ο Χριστός επάνω σε αυτά που του βάλανε. Επάτησε το υποζύγιο του Χριστού. Ναι ή όχι. Μα μου λέει για τον Χριστό. Δεν έχω καμιά αντίληψη. Και εσύ λοιπόν για αυτόν που φέρει αυτός ο ιερεύς, αυτόν που κρατάει, αυτόν που σου προσφέρει, για αυτόν λοιπόν θα πας εσύ. Γιατί νομίζω, όταν ο Κύριος μας κατέβει από τον όνο, ο όνος πήγε για άχερο, του λέω. Ναι ή όχι. Ναι μου λέει. Αυτό. Εσύ λοιπόν για τον Χριστόν που φέρουμε. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι, πλανεμένοι εν αγνία, είναι πάθος και κακία ή παρασυρμένοι που δεν χρησιμοποιούν αυτό. Που λέγεται κλήρος. Είτε είναι καλός είτε κακός. Και μένουν έξω. Και μάλιστα σήμερα φορεούν τα φύλλα κατά διαφόρους τρόπους άνθρωποι όχι με πνεύμα της Εκκλησίας. Μη γνωρίζοντας πώς να οδηγήσουν τον λαόν. Και μη λέγοντας στον λαόν, στο λαόν ότι ου πάντα σειροτενεί ο Θεός αλλά δια πάντων ενεργεί. Να παρηγορήσει τον κόσμο να πάνε όπως τον παρηγορούν, να μην εξετάσει το φύλλο ποιότητος του ιατρού, ούτε του δικηγόρου, ούτε του αεροπόρου, ούτε του εστιατόρου, κανενός. Να πάρει να κάνει τη δουλειά του. Και αδιαφόρος τι είναι αυτή. Δεν το λένε αυτό. Και πολλοί μας μένουν έξω και είναι ακοινώνητοι άνθρωποι, είναι ανεξομολόγητοι άνθρωποι, είναι άνευ ευλογίας του Θεού. Ας το προσέξουν λοιπόν αυτό το πράγμα, επί τη ευκαιρία που συζητώ αυτό. Οι άλλοι έμειναν αριστερά. Πορεύεστε οι κατηραμένοι. Πού να πάμε, γιατί μας λες κατηραμένους εμάς. Εμείνατε υπό την κατάρα. Εγώ ήρθα στον κόσμο, δεν με χρησιμοποιήσατε να πάρετε ευλογία να πάτε στον πατέρα μου. Πηγαίνετε λοιπόν. Το όνομά σας λέγω. Τον τίτλο σας λέγω. Έτσι εμείνατε. Πηγαίνετε. Πού να πάμε. Να πάτε στο πύρ το αιώνιο. Εσύ ο όλος αγάπη Θεός έχει φτιάξει πύρ αιώνιο για μας. Όχι. Το ετοιμασμένο το διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Για σας έχω βασιλεία από καταβολής κόσμο. Αλλά δεν φτιάξατε άξιο αν την πάρετε. Κατά συνέπεια τρίτη κατάσταση δεν υπάρχει. Το πύρ το αιώνιο είναι το ετοιμασμένο το διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Ορίστε. Πηγαίνετε με αυτόν. Μην κατηγορούμε τον Θεό. Και μην πλανόμεθα ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι και δικαιοσύνη ο Θεός. Έχει δυο ποδάρια ο Θεός. Και ας το προσέξουμε. Για μας έφτιαξε βασιλεία. Αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε τα χαρτιά μας. Για το σατανά έφτιαξε κόλαση.
Πώς αν λοιπόν ακούς του Σατανά, θα πας κατ' επέκταση με τον Σατανά. Δεν έχει τρίτη κατάσταση. Κέντρον δεν υπάρχει. Άκρα δεξιά και άκρα αριστερά υπάρχει. Δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση. Γι' αυτό ο καθένας ας πάρει μια θέση. Θεός είναι αγαθό και έχει φτιάξει βασιλεία για τα βασιλόπουλα. Να το γνώριζε ο άνθρωπος. Εγώ λέει το σκουλικάκι, μη ταπεινολογεί και πήγε να εξομολογηθείς που είσαι σκουλικάκι. Είσαι σκουλικάκι. Από πού και πού είσαι σκουλικάκι. Σε παιδί του Θεού. Κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, αν κοινωνεί. Ποιος σε γελάει ότι είσαι σκουλικάκι. Είσαι σκουλικάκι, αλλά ποιον φέρνει μέσα σου εσύ το σκουλικάκι. Ποιος το πέθανε για σένα και τι σου επιφυλάξεται εσένα και σε τι σου είναι ετοιμασμένο εσένα από καταβολή κόσμου. Ναι, έτσι έχουν τα θέματα, αγαπητοί μου. Τα άλλα δεν τα συζητώ. Είναι περιτά. Τα πιάτα το φαΐ που δίδουμε, που θα μας κινήσουνε, δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα παπούτσια που δεν μας πηγαίνουν, που τα δίδουμε, δεν λαμβάνεται υπόψη. Σπίτι μας δεν υπάρχει δωμάτιο, φιλοξενία δεν υπάρχει, εκεί φαίνεται καθαρά. Δεν υπάρχει οντάς. Σπίτι δεν υπάρχει δωμάτιο. Εδώ δεν υπάρχει για τον Χριστό. Δεν υπάρχουν για τις εικόνες του Χριστού δωμάτιο στο χριστιανικό σπίτι, όχι να υπάρχει για τον χριστιανό. Μόνο αυτό το άθρο. Του λέγει τόσα πράγματα. Σε πάση περιπτώσει, ας μείνουμε μέχρι εδώ και εύχομαι στον Άγιο Θεό να μας ελεήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να γίνουμε όπως μας θέλει κατάλληλοι για τη Βασιλεία του Ουρανού, την οποία εύχομαι με τις ευχές του Αγίου Δεσπότου και των Αγίων Πατέρων σε όλους εμάς. Αμήν. Καθίστε λίγα λεπτά. Αδελφοί μου, θα ήθελα να εκφράσω την βαθυτάτη μου χαρά και την συγκίνηση για την πρόοδο και προκοπή σε αυτόν τον τομέα της πραγματικής τροφοδοσίας της προσυλλεστάτης μενορίας του Αγίου Δημητρίου Βραχαμίου. Από δεκαετίες και πλέον με συνδέον πνευματική δεσμή δια του πατός Μαρίνου του αγαπητού συμπεριφέρου και κατ' επανάληψη έχω έρθει σε επαφή με εσάς είτε εις την άλλη αίθουσα είτε εις τον αιών του Αγίου. Τώρα θα μαρώνω αυτή εδώ την ωραιότητα την αίθουσα. Με όλο αυτό τον εξοπλισμό θα σκαμαρώνω που γεμίσετε την αίθουσα. Θα μαρώνω το έργο που γίνεται.